συντάχυστη ολοκλήρωση της μελέτης ήταν η χρηματοδότησή της από το Ίδρυμα The Shelby White Leon Levy Program for Archaeological Publications του Πανεπιστημίου του Harvard και φυσικά η οικονομική ενίσχυση της έκδοσης από την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δημαρχίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τίποτα βέβαια από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το σωστό συντονισμό της διεπιστημονικής ομάδας από την κυρία Στεφανή, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντι στο χορηγό της μελέτης και να παραχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρόνο. Η μελέτη διαρθρώνεται σε 8 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1, η Λιάννα Στεφανή αναφέρεται στη θέση του οικισμού και το ιστορικό της ανασκαφή. Επιχειρείται μια ανασύνθεση του τοπίου με προσέγγιση τόσο από την πλευρά της αρχαιολογικής έρευνας όσο και από την πλευρά των θετικών επιστημών. Το σημερινό αγγελοχώρι βρίσκεται στο Δήμο Νάουσα, στη χωρική αρμοδιότητα του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης. Το τοπίο ορίζεται από τις κατάστατες λοφοσιρές της Νάουσας που αποτελούν τους ανατολικούς πρόποδες του Δερμίου και τη μεγάλη τελινή έκταση ανατολικά, την κεντρική δηλαδή πεδιάδα Θεσσαλονίκης Γενιτσών Βέρειας. Τα νερά φθονούν στην περιοχή με τους ποταμούς Λουδία, Ραπίτα, τους παραποτάμους τους και τα σύγχρονα κανάλια της Άντας. Ο προϊστορικός οικισμός βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο βόρεια-βορειοανατολικά του ομώνυμου σύγχρονου οικισμού σε μια χαμηλή τούμπα με σημερινή περίμετρο 333 μέτρα, ύψος 4,25 και έκταση 7 στρέμματα. Η τούμπα αυτή ήταν μεγαλύτερη στην αρχαιότητα, αλλά η έκτασή της μειώθηκε από τις επεκτάσεις των καλλιεργητών, τις αποχωματώσεις, τη διάνοιξη δρόμου βόρεια και την κατασκευή αρδευτικού καναλιού ανατολικά. Στην αρχαιότητα ο οικισμός βρισκόταν πολύ κοντά στη θάλασσα, καθώς ο θερμαϊκός κόλπος καταλάμβανε όλη τη σημερινή πεδιάδα ως τα Γιαννητσά και τη Θεσσαλονίκη. Περιβαλλόταν από αβαθή λιμνάζοντα νερά με χαμηλή βλάστηση. Κοντά στον οικισμό υπήρχαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δάση με άγρια πανίδα ψηλότερα. Γεωλογικά η περιοχή του οικισμού βρίσκεται σε μια μεγάλη ζώνη κόνων και χαμηλών αναβαθμίδων που δημιουργήθηκαν κατά την Πλειστόκαινο. Ο οικισμός του Αγγελοχωρίου δεν είναι ο μόνος της ύστερης εποχής χαλκού στην περιοχή. Σε απόσταση 6 και 3,5 χιλιόμετρα αντίστοιχα βρίσκονται άλλοι δύο οικισμοί της εποχής αυτής, στην τούμπα Χατζινότα στα Λευκάδια και στην τούμπα Γλάτα στην Επισκοπή. Διατυπώνεται η άποψη ότι οι τούμπες του Αγγελοχωρίου και της Επισκοπής είχαν περιφερειακό ρόλο στο οικιστικό σύμπλεγμα της Δυτικής Λουδιακής, ενώ ο οικισμός της τούμπας Χατζινότα είχε πιθανόν θέση κεντρική. Τέλος, αναφέρεται η θέση και άλλων οικισμών της ίδιας εποχής στην Ημαθία, στα Σώματα, στην περιοχή της Λευκόπετρας και στην Κυψέλη. Ακολουθεί το χρονικό της ανασκαφικής έρευνας. Η θέση του οικισμού του Αγγελοχωρίου, που σήμερα είναι ένας περιφραγμένος αλλά μη επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, εντοπίστηκε υπό το Φώτιο Πέτσα και κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος το 1962 και συμπληρωματικά το 1966. Η ανασκαφική έρευνα της ΙΖ Εφορίας με την εποπτεία της συγγραφέως διενεργήθηκε την περίοδο 1994 έως 2003. Ταυτόχρονα με την έναρξη της ανασκαφής έγινε και μια επιφανειακή έρευνα στο νομό προκειμένου να επανεντοπιστούν οι θέσεις που είχε εντοπίσει ο Φρέντς ή και να βρεθούν νέες που θα βοηθούσαν στη σκιαγράφηση της προϊστορικής εποχής στο νομό Ημαθίας. Η επιλογή της θέσης του Αγγελοχώρη για ανασκαφική έρευνα έγινε γιατί η ύστερη εποχή χαλκού ήταν για την πεδιάδα των Γιαννητσών άγνωστη σε αντίθεση με άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Καστανά, Τούμπα, Θεσσαλονίκης, Άσυρο κλπ. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει με τη μεθοδολογία και την τεκμηρίωση της ανασκαφής. Στο κεφάλαιο 2 εξετάζονται η παλαιογραφία, το κλίμα και η βλάστηση στην πεδιάδα γενικά της Δυτικής Μακεδονίας από τους Κοσμά Παυλόπουλο και Κατερίνα Κούλη, η οποία συγγράφηκε το κεφάλαιο για το παλαιοπεριβάλλον του οικισμού του Αγγελοχωρίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Τα αποτελέσματα της παλαιολογικής έρευνας έδειξαν την ύπαρξη στην περιοχή του οικισμού πεύκων και αλάτων, βεβαιώθηκε η καλλιέργεια σιτηρών και επανεβεβαιώθηκε η κάλυψη της πεδιάδας αυτής από εκτάσεις γλυκών υδάτων με χαμηλή βλάστηση και παρόχθια δάση με ιτιές και σκλήθρα. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζονται από τη Λιάννα Στεφανή και τον Νίκο Μερούση οι τρεις φάσεις κατοίκησης του οικισμού, οι οποίες διαχωρίζονται με βάση τις καταστροφές από φωτιά. Η υστερότερη φάση που εκπροσωπεί την ύστερη εποχή χαλκού και πρώην εποχή σιδήρου συνδέεται με την ύπαρξη λιθοκατασκευών σε ακραίες περιοχές της κορυφής της τούμπας που ενίσχυαν τη λειτουργία του ανδύρου που περιέβαλε τον οικισμό. Η ραδιοχρονολόγηση των φάσεων δεν διαφοροποιείται από την αρχαιολογική χρονολόγηση που στηρίζεται στα ανασκαφικά στοιχεία. Η πολύ αποσπασματικά διατηρημένη παλιότερη φάση 3 ανήκει στην πρώιμη ύστερη εποχή του Χαλκού 1630-1495 με τον οικισμό να καταλαμβάνει την